εκπροσώπους των θεσμών με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί περικοπές συντάξεων ή αυξήσεις των ΦΠΑ, όπως επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Συριόπουλο στις Βρυξέλλες, τη Λένα Αργύρη στην Ουάσιγκτον και τον Γιώργο Παντελάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Και θα ξεκινήσω με τον Γιώργο Παντελάκη. Γιώργο, καλησπέρα. Είχαμε πριν από λίγο την δήλωση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κ. Δραγασάκη, μετά την αποχώρηση της ελληνικής αντιπροσωπείας. Έτσι ακριβώς είναι, και φαίνεται ότι η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές στον τρόπο κάλυψης του δημοσιονομικού κενού, όπως το προσδιορίζουν οι θεσμοί, ήταν αυτή που οδήγησε στην σημερινή σύντομη, θα λέγαμε, διάρκεια της σημερινής 45 λεπτά μόλις διαβούλευσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, λοιπόν, σε δήλωσή του αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνάντησης των δύο πλευρών, ανέφερε: η ελληνική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στις Βρυξέλλες από το Σάββατο παρέδωσε σήμερα στους θεσμούς συμπληρωματικές προτάσεις όπως είχε συμφωνηθεί, που καλύπτουν πλήρως το δημοσιονομικό κενό και τα πρωτογενή πλεονάσματα. Προτάσεις που ανοίγουν το δρόμο για την τελική συμφωνία που θα καλύπτει τους τρεις πυλώνες, δημοσιονομικό, χρηματοδοτικό και αναπτυξιακό. Προσθέτει ο κ. Δραγασάκης ότι οι προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης καλύπτουν πλήρως το δημοσιονομικό κενό όπως το προσδιορίζουν οι εκπρόσωποι των θεσμών. Ωστόσο, παραμένει η επιμονή τους η κάλυψη του κενού να γίνει αποκλειστικά με περικοπές συντάξεων κατά 1% του ΑΕΠ και από αύξηση του ΦΠΑ επίσης κατά 1% του ΑΕΠ. Τονίζει ο κύριος Δραγασάκης: παρά την παραμονή της ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά των θεσμών για συζητήσεις σε εκείνο το επίπεδο και με εκείνες τις εξουδιωτήσεις που θα επέτρεπαν την επίλυση των θεμάτων που παραμένουν ανοιχτά. Η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης παραμένει σε ετοιμότητα για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας αμοιβαίας επωφελούς συμφωνίας. Θα λέγαμε ότι καταγράφηκαν, λοιπόν, απαιτήσεις